δύο επιστολές, ο σύνδεσμος είναι των Κύπρου, επιφυτείας Τράτσου και Παναγή, οι οποίες και οι δύο επιστολές διερευνήθηκαν από την Ομοσπονδία και έχω υποσχεθεί στους Προέδρους εδώ, αλλά και σε εσάς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το κάνω τώρα, ότι θα επικοινωνήσω με τον νομικό μας σύμβουλο αύριο, εάν μας το επιτρέπει και όπως μας το επιτρέψει, αυτά οι δύο καταγγελίες που έγιναν επίσημα από το Σύνδεσμο Διευθυντών και οι έρευνες που επακολούθησαν να γίνουν δημόσια γνώση. Χθες ο πρόεδρος ΑΕΠ, ο κ. Σοκοκλήρος, μίλησε για άγια. Να πω κάτι, συμπληρώνοντας, ότι δεν μου καταγγελθήκε κάτι που δεν διερευνήθηκε. Είναι δύο καταγγελίες, αυτές βρήκαμε, οι οποίες διερευνήθηκαν και οι δύο. Μάλιστα, από τους, η διερεύνηση έγινε από τον κύριο Πέτσα, πρόεδρο της Επιτροπής Επιλύσης Διαφορών, και τον κύριο Πρεβλή. Χθες ο κ. Σοκοκλήρος μίλησε για άγια Κυπριακή Ομοσπονδία και άγια Διαιτησία, καλώντας να παραιτηθείτε ακόμα κι εσείς. Τι να σας πω, αν ήθελε να μου πει να παραιτηθώ, θα μου το λέγε και όπως όταν με είπε. Νομίζω ότι αυτά όλα και οι μέρες διέπονται από κάποιες συμβουλές. Εκείνο το από όλους. Μηδενός εξαιρούμε. Γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας αέρας υπερβολής. Νομίζω θα πρέπει οι τόνοι να μείνουν χαμηλοί από όλους μας και να ευχηθούμε στην αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Να πω κάτι σημαντικό. Έχω ζητήσει από τους Προέδρους, αλλά και από οποιονδήποτε άλλο γνωρίζει οτιδήποτε που αφορούν μη θεμητά γεγονότα στο ποδόσφαιρο, να τα καταγγείλει επίσης. Γιατί πρέπει επιτέλους να φτάσουμε μέχρι εκεί που πάει. Και οποιοδήποτε ευθύνεται ή οποιοδήποτε εν πάση περιπτώσει αναμειγνύεται σε τούτα, να είναι υπόλογος ενώπιον της δικαιοσύνης. Και ενώνω τη φωνή μου με τον Πανκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών, λέγοντας ότι και ποδοσφαιριστές αν έχουν υπόψη τους οτιδήποτε από δική τους γνώση, επίσης να πάνε στην αστυνομία. Είμαι γνώστης ότι ο κύριος Χατζηκυριάκος, έτσι μου είπανε, πήγε στην αστυνομία και τον συγχαίρω και αυτό. Πρέπει οποιοδήποτε γνωρίζει κάτι να το δηλώσει. Μάλιστα τώρα που έχει ξεκινήσει αυτός ο συρφετός έρευνας, θα πρέπει να καταλήξει κάπου. Σύμφωνα με τον κύριο Παναγή και τους ισχυρισμούς του, εμπλεκόμενος είσαστε και εσείς. Στα όσα καταγγέλει, έτσι. Νομίζω, δεν ξέρω τι καταγγέλει. Σε μένα καταλόγησε δύο πράγματα. Καταλόγησε ότι δεν ερεύνησα όλα όσα μου καταγγέλθηκε και σας δηλώνω τώρα ότι διερευνήθηκα. Απλά δεν είναι γνωστό το αποτέλεσμα της έρευνας στον ίδιο και άλλους. Στην εκτελεστική ήτανε. Μπορώ όμως να δώσω δημόσια και τις καταγγελίες και την έρευνα. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Και κατά δεύτερο, μου καταλόγησε ότι του έκανα τηλέφωνο και είπα στους Προέδρους ότι είναι μάρτυρες, όπου λίγες φορές, σχεδόν όλοι, με παίρνουν τηλέφωνο, είτε πριν από τους αγώνες, για να επικοινωνήσω με διαιτητές και να τους δώσω εκείνη την ψυχολογία που χρειάζονται ώστε να κάνουν ένα σωστό αγώνα, χρησιμεύει. Κάποιος με έγραψε ότι μα κάνει και αυτό, ξέρω εγώ, πλατινή για τους διαιτητές της UEFA ή το κάνει, ξέρω εγώ, ο πρόεδρος της Ιταλικής. Όχι. Αλλά άκουσες ποτέ στη Γαλλία να πέσουν βόμβες? Άκουσες ποτέ οι διαιτητές σε αυτές τις χώρες να είναι κάτω από τέτοια πίεση που ενδεχομένως να μην μπορούν να αποδίδουν μέσα στα γήπεδα? Χθες ο πρόεδρος της ΑΕΠ είπε ότι οι ποδοσφαιριστές του είναι υπό πίεση για διάφορους λόγους και αυτή τη στιγμή δεν δίνουν αυτά τα οποία πρέπει να δώσουν μέσα στο γήπεδο λόγω της πίεσης που υπάρχει στα αποδυτήρια. Και λέω, νομίζετε ότι ο διαιτητής δεν νιώθει την πίεση όταν σφυράει ένα παιχνίδι διαβάθμισης ή όταν σφυράει έναν ντέρπι ή όταν σφυράει έναν αγώνα που κρίνει θέση Ευρώπης κλπ. Γι' αυτό και η δική μας ομάδα στο ποδόσφαιρο, που είναι οι διαιτητές, θέλουν τον δικό τους άνθρωπο να τους πιάσει ένα τηλέφωνο, να τους ηρεμήσει, να
τους πούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Αλλά με παίρνουν και μετά οι πρόεδροι για να μου πούν για τα τεχτενόμενα στο γήπεδο, να μου δώσουν αν θέλεις και η δική τους θέση και άποψη για τη διαδικασία που έχουν πάρει. Κύριε Πρόεδρε, αν τελικά αυτά που ισχυρίζεται ο κ. Παναγίου προς το πρόσωπό σας αποδειχθούν ότι είναι σωστά. Αφού σας έχω απαντήσει. Δύο πράγματα. Το ένα είναι οι έρευνες και το έχω απαντήσει. Και το δεύτερο είναι τηλεφωνήματα προς διαιτητές. Και εγώ λέω τους διαιτητές, όποιους έκανα τηλέφωνο, αν θέλουν να πάνε να το μαρτυρήσουν, να το μαρτυρήσουν. 20 χρόνια στο ποδόσφαιρο, κύριε Βασίλη, δεν έχω πάρει διαιτητή ποτέ μου για οτιδήποτε από το να παράγω να δώσει τον καλύτερο του εαυτό μέσα στο γήπεδο. 20 χρόνια κάποιος θα έρχεται να έλεγε ότι ο πρόεδρος με πήρε. Ανθρώποι που αδικηθήκανε από εμένα, ανθρώποι που, εν πάση περιπτώσει, έχασαν θέσεις, θα έβγαιναν να έλεγαν αυτό το συγκεκριμένο. Και ο κύριος Παναγή, ακολούθως, εντάξει, λέει ότι το σφάλμα που ήταν δεν διερεύνησα τις καταγγελίες. Εάν είχε εμπιστοσύνη σε μένα να διερευνήσω τις καταγγελίες, που δεν το κάνω προσωπικά ο ίδιος, τότε νομίζω ότι η εμπιστοσύνη είναι εκεί ακόμα και από τον κύριο Παναγή. Κύριε Κουτσομή, αναφέρθηκα μόλις τώρα ότι δοθήκε τα μαθήματα στην Ομοσπονδία για αναζήτηση τεκμηρίων από την κόπη. Είστε ενήμερος για κάτι τέτοιο? Είμαι ενήμερος και καλά κάνω. Να πάνε πάνω στην Ομοσπονδία, είναι εκεί έξω αυτοκίνητα, να πάνε πάνω στην Ομοσπονδία να πάρουν ό,τι θέλουν. Επειδή τελευταίως άρχισε να ακούεται ότι υπάρχουν και οικονομικές ατασταλίες, σας λέω και σας δηλώνω ευθαρσώς ότι ουδέν θα βρουν. Γιατί δεν υπάρχουν οικονομικές ατασταλίες. Εδώ και 13 χρόνια που είμαι πρόεδρος αυτής της Ομοσπονδίας, η διοίκηση είναι χριστότατη σε ό,τι αφορά τον οικονομικό τομέα και το βλέπετε στους ίδιους τους λογαριασμούς της Ομοσπονδίας. Οπότε είναι ελεύθερη πραγματικά. Δεν με λυπεί το γεγονός ότι η αστυνομία αποφάσισε ότι θα πάρει τα όποια στοιχεία από την Ομοσπονδία. Αν μας τη ζητούσανε, θα τους τα δίναμε και οφελώς. Θα πάτε τώρα εκεί? Όχι, δεν μπορώ να πάω εκεί. Αλλά δεν ζητούν στοιχεία από εμένα. Είναι στοιχεία τα οποία θέλουν να πάρουν από την Ομοσπονδία. Βρίσκονται εκεί και έστειλα τον Γενικό Διευθυντή να τους βοηθήσει στο έργο. Εν τω μεταξύ, τα δωμάτα των διαιτητών που ακουστήκασαν, θα συνεχίσουν κανονικά από τα Νοέμβρη? Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι δουλειά δική μου. Αν σας έλεγα ότι ξέρεις, είναι δουλειά δική μου να ορίζω διαιτητές ή να επιλέγω τους διαιτητές που θα αγωνιστούν, κάπου θα μπορούσε κάποιος να πει ότι υπάρχει ένα μικρό δίκαιο για επεμβάσεις στο έργο της Επιτροπής Διαιτησίας. Εγώ θα ενημερώσω τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας ότι για κάποιους διαιτητές λέχθηκαν κάποια πράγματα, γιατί είναι ξένος, δεν γνωρίζει τι ακριβώς γίνεται αυτές τις μέρες στο νησί και θα αποφασίσει ο ίδιος τι ιδεοκινήσει. Το ποδόσφαιρο, η Κυριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, διέπει πιο δύσκολη προκήρυξη.